Θα διαβάσουμε σελίδα 1088 από το γάμα κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Σελίδα 1088, γάμα τρίτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδικίας γράψον, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός, και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε ξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός για να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητάς σου, και χρύσον τους οφθαλμούς σου με κολύριο κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ σ' αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γεννώ λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού ήσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλει διπνήσει, και θέλω διπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Όστις έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Το ερώτημα λοιπόν το σοβαρό είναι, έχεις αυτή ότα πεπαιδευμένου για να ακούσεις και να καταλάβεις όσα το Πνεύμα το Άγιο λέγει στην Εκκλησία αυτή σήμερα? Μην κοιτάς σε μένα, δεν τα λέω εγώ. Έχεις ότα πεπαιδευμένου για να ακούσεις και να καταλάβεις τι σήμερα λέγει το Πνεύμα το Άγιο σε σένα? Κατάλαβες ότι ένα είναι βασικό, αυτό που σου λείπει. Γενού ζηλωτής και μετενόησον. Δεν έχει ζήλο Θεού. Έχει ζήλο για άλλα πράγματα. Για τη δουλειά σου, για την υγεία σου, για το γάμο σου, για τη ζωή σου. Αγρώνει γόρασα για τα υπάρχοντά σου. 5 ζεύγη βοών για την εργασία σου. Γυναίκα ενυφεύθυν για την οικογένειά σου. Αλλά κανείς από αυτούς που έχουν ζήλο για τα υπάρχοντά τους, για τη δουλειά τους και για την οικογένειά τους, δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Γενού ζηλωτής και μετενόησον. Και σε ποιον το λέει? Στον άγγελο, θα τολμούσα να πω, της πιο ευλογημένης εκκλησίας από τους 7 της Λαοδικίας. Έναν άνθρωπο, θα δούμε ποιος είναι ο άγγελος της Λαοδικίας. Έναν άνθρωπο απλό, ασήμαντο, μηδαμινό,
που δεν είναι άξιος λόγου, γιατί κανείς άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Έναν άνθρωπο που τον διάλεξε ο Κύριος, τον έκλεξε, τον ευλόγησε, του δώσε χαρίσματα και διακονία, τον έκανε επιμένα για να φέρει καρπό πολύ, καρπό καλό και καρπό στον αμένη. Ένα κλίμα εκλεκτό, πολιασμένο. Καλύτερο κλίμα δεν υπήρχε. Και έφερε πολύ καρπό. Πάρα πολύ καρπό. Απίστευτο καρπό. Επαναλαμβάνω, η πιο ευλογημένη εκκλησία και ο πιο ευλογημένος ποιμένας. Πολλοί θα τον ζήλευαν για την ευλογία του Θεού σε αυτόν. Κοίτα τι έκανε ο Θεός με αυτόν. Κοίτα τι εκκλησία έκανε ο Θεός με αυτόν. Και αυτός απεδείχθη ότι έκανε αγριοστάφυλλα στην προσωπική του ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί. Έκανε μεγάλο έργο, μεγάλη εκκλησία. Δηλαδή καλό καρπό. Φοβερό καρπό. Αλλά στην προσωπική του ζωή έκανε αγριοστάφυλλα. Γιατί, είπε εγώ, τι εσύ, εγώ ξέρεις ποιος είμαι, τα βλέπεις όλα αυτά, βλέπεις αυτή την εκκλησία, δεν λέω για μας τώρα, υπάρχουν εκκλησίες 5.000, 10.000 άνθρωποι στην Αμερική, στην Ιγυρία που είχα πάει πριν χρόνια. Θυμάμαι είχαμε πάει με τον αδερφό τον Λούι στην Ιγυρία και ήταν μια εκκλησία αμέτρητη. 5-10 χιλιάδες άνθρωποι. Είμαστε ψηλά και τους έβλεπα κάτω. Και ρωτάει ο αδερφός ο Λούις, ποιος δεν έχει λέει πνεύμα Άγιο να προσευχηθούμε να τον βαφτίσει, και δεν σηκώθηκε ούτε ένα χέρι. Και νόμισε ότι έκανε λάθος. Και ξαναρωτάει, ποιος έχει λάβει πνεύμα Άγιο, και 10.000 άνθρωποι σήκωσαν το χέρι τους και αλληλούια και μίλαγαν γλώσσες. Φοβερό. Και αυτό έτυχε και το ζήσα. Το κρίσιμο όμως ερώτημα σήμερα είναι, δεν λέω τώρα για αυτούς, αλλά λέω και για αυτόν. Αυτός ο ποιμένας στην προσωπική του ζωή έκανε σταφύλια ή αγριοστάφυλλα. Καταλάβατε, αδερφοί? Γιατί αυτό που έγινε δεν ήταν δικό του, ο Θεός το έκανε. Τι δικό σου, ποιο είναι δικό σου? Μπουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος λέει, είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αλλά ο Κύριος με έχρισε. Δεν το ήθελα, δεν το ζήτησα, δεν το κατάλαβα. Και με έκανε Απόστολο των Εθνών με αποτέλεσμα να κοπιάσω περισσότερο από όλους τους άλλους Αποστόλους. Και συνεχίζει. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι τεμού.
ό,τι αδερφέ καλό έχεις κάνει, δεν το έχεις κάνει εσύ. Η χάρις του Θεού είναι, η σωτήριος που εφανερώθησε σε όλους τους ανθρώπους, παιδεύουσα όλους τους ανθρώπους να αρνηθόμεν την ασέβεια, κάθε κακό και να ζήσουμε δικαίως ο φρόνος και ψευγός τον παρόντα αυτό αιώνα, να ζήσουμε προσωπικός καρπός. Σ' έχει φυτέψει να κάνεις σταφύλια μαύρα, λέω, αυγουλάτα. Τι κάνεις? Αυτά όλα δεν τα έκανες εσύ. Ο Κύριος τα έκανε. Εσύ, για κοίταξε, σας λέω αυτό είναι το μήνυμα, για κοίταξε στον καθρέφτη τον εαυτό σου. Πάρε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κοίταξε το Λόγο του Θεού. Μελέτησε, μελετάς το Λόγο του Θεού. Κάνεις αυτά που λέει? Αυτός ο άγγελος της Εκκλησίας της Λαοδικίας τίποτα δεν έκανε. Τρία λέει μένουν: πίστης, ελπής και αγάπη. Μεγαλύτερα τούτον η αγάπη. Ποιον αγαπάει? Τον εαυτούλη του. Είδες τι ωραία αγάπη. Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Είπα γεωπίσω μου σατανά. Πίστη στον εαυτό του. Ελπίδα στον εαυτό του. Αγάπη στον εαυτό του. Αυτός είναι ο καρπός του. Φιλαυτία. Το αποτέλεσμα. Έγινα πλούσιος, είμαι πλούσιος, το βλέπεις. Εγώ επλούτησα. Τι λες ρε παλιό μασκάρα. Εσύ επλούτησες. Πού είναι ο Θεός? Για κοίτα με. Είμαι πλούσιος, εγώ επλούτησα. Και να σας πω και κάτι, και δεν έχω ανάγκη και κανέναν. Αγριοστάφυλλα. Μεγάλη εκκλησία. Δεν την έκανε αυτός ο Θεός. Μεγάλη ευλογία. Δεν την έφερε αυτός ο Κύριος. Αυτός αγριοστάφυλλα. Κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη, όχι το Λόγο του Θεού, του σπιτιού του. Και βλέπει και λέει, πέρα μα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Τα βλέπεις όλα αυτά, εγώ τα έκανα. Είμαι πλούσιος, επλούτησα, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι. Και τώρα είπαμε το μήνυμα είναι τι ήταν να κάνω και δεν το έκανα. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, μήπως και έλθει σε Αυτόν όπως ο άσωτος Υιός. Και αυτός άσωτος Υιός είναι, αλλά άλλης κατηγορίας. Δεν λέω ότι ήταν σε αμαρτία, ούτε λέει ποτέ πουθενά ο λόγος, σε αγιασμό ήτανε. Αλλά δεν είχε ούτε πίστη, ούτε ελπίδα, ούτε αγάπη, δεν είχε ταπείνωση. Δεν είχε πνεύμα ταπεινού, δεν είχε καρδιά συντετριμένου, δεν έτρεμε στο Λόγο του Θεού. Κοιταζόταν στον καθρέφτη και καμάρωνε. Για τον εαυτό, καμάρωνε. Και το ερώτημα το ξαναλέω. Τι σώη σταφύλη είσαι εσύ? Τι σώη κλίμα είσαι εσύ? Εγώ, δεν λέω εσένα. Όταν λέω εσύ εννοώ εγώ.
Μη γέννητο τώρα να κάθομαι εγώ να βλέπω εσάς. Τι σώη κλίμα είμαι εγώ. Μήπως βγαίνει στην καρδιά μου και λέω πολλά πράγματα έχω καταφέρει. Ενώ σας είπα ότι ο Θεός έχει βάλει αυτό. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Όχι εγώ. Τι έχω. Τι έχω. Τι έκανα εγώ. Τα παιδιά μου εγώ. Δόξα στο όνομα του Χριστού. Τι έκανα εγώ. Τίποτα. Χάρη, έλεος. Με σπλαχνίστηκε ο Κύριος, το καταλαβαίνετε. Μας σπλαχνίζεται ο Κύριος και μας έφερε σήμερα στην Εκκλησία Του. Τα σπλάχνα Του είναι, η χάρη Του είναι, το έλεος Του είναι. Τι εγώ. Τι εγώ. Και έρχεται τώρα ο Κύριος, για όλους μας όμως. Και λέει, αν έχεις τέτοια λογική, τέτοιο προσωπικό καρπό, μάθε ότι εγώ θα σε εξεμέσω από το σώμα μου. Ο χειρότερος τρόπος αποβολής του ανθρώπου από την Εκκλησία είναι να σε εξεμέσει ο Κύριος, δεν σε αντέχει. Γιατί λες ότι είσαι πλούσιος, ότι είσαι μεγάλος, ότι είσαι σπουδαίος, αλλά εγώ σου λέω ότι είσαι, ακούτε πώς τον βλέπει ο Κύριος, όχι πώς βλέπει, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, όχι πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου, αλλά πώς βλέπει ο Κύριος σε μένα. Είσαι ο ταλέπορος από όλους, ο ελεηνός, ο φτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός, αυτός είσαι. Και τώρα θα δούμε τις συμβουλές του Κυρίου. Αυτό έχει σημασία και αυτό είναι το μήνυμα. Τι σε συμβουλεύει, προσέχετε, δεν λέω τι μας συμβουλεύει. Τι σε συμβουλεύει, κλίμα πεφυτευμένο στην άμπελο του Κυρίου που είναι ο Χριστός, τι σε συμβουλεύει ο Χριστός να προσέχεις. Μη τυχόν γίνεις κλίμα που φέρνει αγριοστάφυλλα. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα το Χριστό χρυσίον δε δοκιμασμένον εκ πυρός για να πλουτίσεις αληθινά. Και ποιο είναι το χρυσίον δε δοκιμασμένον, ο Λόγος του Θεού. Αλλά όχι να μελετάς, να αγοράσεις. Τι θα πει να αγοράσεις, να πουλήσεις αυτά που έχεις για να αγοράσεις αυτό που δεν έχεις. Τα αυτά μελέτες, τα αυτά μένε, θα προκόψεις. Αλλά η ψυχή σου είναι σε κίνδυνο πολύ περισσότερο τώρα που σε ευλόγησε ο Θεός. Πρόσεχε την υπερηφάνεια, μην πει σε πλούτησα. Και πρόσεχε και τις αιρέσεις απολίας. Γιατί είναι εις απώλειαν. Πρόσεχε. Πήγαινε να αγοράσεις χρυσάφι δοκιμασμένο που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μόνο. Οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Όχι να τις μάθεις, να τις καταλάβεις, να τις εξηγήσει ο Χριστός. Και τότε θα ενδυθείς μάτια λευκά. Τότε πραγματικά θα ενδυθείς η μάτια αγιασμού, καθαρότητος. Πότε, όταν αγοράσεις το Λόγο του Θεού πουλώντας όλα τα άλλα. Θυμάστε την παραβολή την ωραία. Βρήκε ένα χωράφι που είχε ένα κρυφό θησαυρό. Και τι έκανε, πούλησε όλα όσα είχε. Γιατί, για να αγοράσει το θησαυρό, τη βασιλεία των ουρανών.
αυτό θέλει ο Κύριος, να πουλάμε όλα όσα έχουμε προκειμένου να αγοράσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Φόρεσε λοιπόν, αγόρασε η μάτια λευκά για να ενδυθείς, γιατί αν δεν τα καταφέρεις θα φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητάς σου. Ξέρεις, θα πει αισχύνη της γυμνότητάς σου. Κοίτα μια βόλτα έξω και δες πώς κυκλοφορούν οι άνθρωποι, οι γυναίκες, οι άντρες. Γιατί έχει αποκαλυφθεί η αισχύνη της γυμνότητάς τους. Και αυτοί έχουν κάποια δικαιολογία, δεν έχουν εμβολιαστεί πολύ. Αλλά εγώ σας λέω και είναι αλήθεια από προσωπική πείρα, όποιος αποστατεί από την Εκκλησία γίνεται χειρότερος των απίστων. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί το δαιμόνιο που έχει φύγει πάει και ψάχνει και βρίσκει 7 άλλα και πάει και κατοικεί μέσα του. Και πια είναι ένας άνθρωπος χειρότερος των απίστων. Και πώς θα καταλάβω εγώ, έτσι ρώτησα σήμερα το βράδυ, λέω Κύριε πώς θα καταλάβω εγώ. Ξέρετε τι μου είπε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Πώς βλέπεις τον αδελφό σου και τον κρίνεις. Με τον ίδιο μέτρο θα κριθείς. Πώς βλέπεις τον αδελφό σου και τον κατακρίνεις. Τον καταδικάζεις. Με το ίδιο μέτρο θα καταδικαστείς. Και το κατάλαβα. Πόσο εύκολα μπορώ να κριθώ από το Θεό και να κατακριθώ από το Θεό. Και ποια είναι η απάντηση. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Κοίταξε τον ελάχιστο. Ποιος είναι ο ελάχιστος. Τον ελάχιστο αδερφό. Εσύ είσαι κατώτερος από αυτόν. Και θα σου το πω μια φορά ακόμη, αλλά ήταν συγκλονιστικό. Ήμουνα στη Λευκωσία και κήρυτα θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Και μπροστά καθόταν ένα παιδί σε τραγική κατάσταση. Νεαρός ήταν 18-20 χρονών. Τραγική κατάσταση, φτώχεια, ναρκωτικά. Αλλά είχε έρθει στην Εκκλησία και προσευχότανε. Και όταν τελείωσα και κατέβηκα κάτω, με πλησιάζει με αγαθό τρόπο. Και μου λέει δηλαδή, Κύριε Κοροβέση, με θεωρείτε εμένα ότι είμαι υπερέχον εσάς. Έπαθα σοκ. Τον κοιτάω. Τι να του πω. Ναι. Δεν γινότανε, δεν το πίστευα. Πώς εγώ θα παραδεχτώ την υπερέχονη μου. Να του πω όχι, θα βγάλω ψάφτη το Λόγο του Θεού. Του χαμογέλασα με απόλυτη αμηχανία, τον χτύπησα στην πλάτη και έφυγα. Και το βράδυ πήγα εκεί στο σπίτι που με φιλοξενούσαν και γονάτισα πριν κοιμηθώ και λέω Κύριε, τι έπρεπε να του πω, τι έπρεπε να κάνω. Και μου δείχνει ένα ενύπνιο ο Θεός. Εγώ στη ζωή μου έχω δουλέψει σε 2 μεγάλες βιομηχανίες. Και ήμουνα εφιστάμενος των βιομηχάνων. Και κάποια στιγμή και οι 2 σε διαφορετικούς χρόνους μου έφεραν τα παιδιά τους να τα διδάξω. Ήταν νεαρά παιδιά, καλά παιδιά, αλλά δεν ξέρανε. Και για μένα ήταν υπερέχοντες. Ξέρετε γιατί. Γιατί ήταν τα παιδιά του αφεντικού μου. Δεν μπορούσα να τους δω καλμηλάτερα.
Μα δεν ξέρανε, ήταν μικρά. Καλά παιδιά, αλλά δεν ξέρανε. Και τους έβλεπα υπερέχοντες. Και ξύπνησα. Και είπα, αυτός ήταν υπερέχον γιατί είναι παιδί του αφεντικού μου. Άρα όλοι είναι υπερέχοντες. Και εγώ τι είμαι, μακάρι υπηρέτης του. Και όποιος υπηρετεί τον ελάχιστο αδερφό του, υπηρετεί τον Χριστό. Τον ελάχιστο αδερφό του, υπηρετεί τον Χριστό. Και θα ακούσει μια μέρα, έβγε δούλεα αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα. Τον ελάχιστο, εστάθης πιστός, δηλαδή εγώ τώρα, στα πολλά θα σε καταστήσω. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Φόρεσε λοιπόν η μάτια λευκά για να ενδυθείς, για να μην φανερωθεί η σχήνη της γυμνότητός σου. Και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις καλά. Χρήσον τους εαυτούς σου με πνεύμα άγιο για να βλέπεις όχι με ανθρώπινη όραση αλλά δια πνεύματος Αγίου. Να βλέπεις πραγματικά δια πνεύματος Αγίου. Και γνώρισε και κάτι, ότι εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Δέχεσαι τον έλεγχο του Χριστού. Δέχεσαι την παιδεία του Χριστού. Η παιδεία είναι πρόξενος λύπης, δεν είναι πρόξενος χαράς. Ύστερα όμως, στους γυμναστέντας δε αυτής, δίδει καρπών δικαιοσύνης εις δόξαν και έπαινων Θεού. Τι ωραία που είναι αυτό το που ακούω σήμερα όπως και εσείς, να με ελέγχει και να λέω ότι με εκπαιδεύει ο Χριστός σήμερα. Δεν είναι, συγγνώμη κυρία μου, ένα κηρυγματάκι αδερφή. Δεν τα λέω εγώ. Τα έζησα εγώ. Και συγκλονίστηκα. Χάθηκα. Και είπα, άθλιος και ουτιδανός είμαι. Άχριστος, άχριστος. Για τίποτα δεν κάνω. Ελέησέ με Κύριε μου. Το έλεος σου θέλω, τίποτα άλλο. Και τα σπλάχνα των νυκτηρμών σου. Και τώρα μπαίνουμε στο κρίσιμο σημείο. Ιδού ήσταμε στην πόρτα της καρδιάς σου. Και χτυπάω, αυτό κάνει σήμερα ο Κύριος. Αυτό έκανε σε μένα το βράδυ, αυτό κάνει σε μέρα σήμερα, αυτό κάνει σε σένα, όχι σε εσάς, σε σένα σήμερα. Χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου, το ακούς το χτύπημα, το ακούς, την καρδιά σου χτυπάει. Μ' ακούς, σαν να σου λέει. Εάν κάποιος ακούσει το χτύπημα και τη φωνή μου και μου ανοίξει, μόνος σε αυτόν εγώ θα εισέλθω και θα δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Και τι τρώει ο Κύριος? Το φαΐ το δικό μου είναι να εκτελέσω το θέλημα του Πατρός μου και να το τελειώσω σε σένα. Το κατάλαβες? Το θέλημα του Πατρός του να το εργαστεί σε σένα και να το τελειώσει. Εδώ όμως τώρα είναι πόλεμος. Έχεις ένα πόλεμο με την καρδιά σου. Έχεις ένα πόλεμο με το περιβάλλον σου. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, αδερφοί.
ο διάβολος αγωνίζεται να σου πει «Μπράβο, ο πρώτος είσαι, σπουδαίος είσαι». Μπορείς να του πεις, είπα γιο πίσω μου του Σατανά, άθλιος και ουτιδανός είμαι. Μην ακούς τις φωνές του, μην ακούς τα λόγια του. Από όπου και αν έρχονται, γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε. Μη μιλάς με καλά λόγια τον αδελφό σου, μη τον επενείς. Τον φέρνεις σε πειρασμό μεγάλο. Δεν πρέπει να επενούμε ποτέ ο ένας τον άλλον, αλλά πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Μην έρθω και σου πω μπράβο ρε παιδί μου, τέλειος είσαι. Μην δεν φέρεις σε μεγάλο πειρασμό. Το πιστέψει. Και αν το πιστέψει χάθηκε. Την έπαθε να το πιστέψει. Πες του, ούτε αν το προσβάλλεις, πες του, Κύριε, ευλόγησέ τον, σε παρακαλώ. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδερφέ μου. Αμήν, αδερφή. Όποιος νικά, θα δώσω σε αυτό να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Ακούς. Αν νικήσεις, ο Χριστός θα σε πάρει να καθίσει μαζί Του, να καθίσεις μαζί Του στο θρόνο Του. Γιατί κι εγώ ενίκησα, κι εγώ εκάθισα με το του Πατρός μου εν το θρόνο Αυτού. Άρα λοιπόν, σήμερα ο Κύριος θέλει να είμαστε νικητές. Να νικήσουμε την καρδιά μας. Να νικήσουμε τον καθρέφτη μας απέναντι. Να νικήσουμε τις επιβουλές και τις πονηριές του διαβόλου. Και να πούμε άθλιος και ουτιδανός είμαι. Ελέησέ με, συγχώρεσέ με, σε πολλά πτέω. Βοήθησέ με. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, τι να πω.